Μετά από έντονο παρασκήνιο και πολλές πιέσεις από το ΑΚΕΛ, ο Ανδρέας Χρήστου θα είναι και πάλι υποψήφιος στο Δήμο Λεμεσού. Τη Δευτέρα, μάλιστα, θα προχωρήσει και σε επίσημη εξαγγελία της υποψηφιότητάς του και έτσι θα βρεθεί αντιμέτωπος με τους υπόλοιπους μνηστήρες για τον Δημαρχιακό Θόκο της Λεμεσού, Νίκο Νικολαίδη και Ρόδο Ηροδότου. Την ίδια ώρα, το εσωτερικό του Δημοκρατικού Συναγερμού και ειδικά στη Λεμεσό θυμίζει ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί. Το θέμα Νικολαίδη πήρε τέτοιες διαστάσεις που αναγκάζει σύμφωνα με πληροφορίες τον πρόεδρο του ΔΥΣΙΑ Βέροφ Νεοφύτου να βρίσκεται σήμερα στη Λεμεσό για επαφές με τοπικές οργανώσεις προκειμένου να κατευνάσει τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση του πολιτικού γραφείου εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε τη στήριξη του πρώην βουλευτή της ΕΔΕΚ. Την ίδια ώρα στην ΕΔΕΚ φαίνεται πως αποκτούν και δεύτερο πονοκέφαλο μετά την απόφαση του Μάκη Ρουσί να είναι υποψήφιος δήμαρχος στην Πάφο. Σε ανακοίνωσή του μεταξύ άλλων αναφέρει ότι παρακολουθώντας τις εσωκομματικές έρηδες την δυστοκία που υπάρχει για εξέβρεση κοινού υποψηφίου δημάρχου. Η πολιτική μου διαδρομή εμπλοκεί η γνώση, η εμπειρία και η προσφορά μου στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και η πολύχρονη δοκιμασμένη ανθρώπινη σχέση μου με την κοινωνία της Πάφου. Μου δίνει το έρισμα η δήλωσή μου στις 13 Αυγούστου για την πρόθεση να είμαι υποψήφιος δήμαρχος να μετατραπεί σε υποψηφιότητα οριστική, αμετάκλητη και υπερκομματική. Εν τω μεταξύ φαίνεται πως το ΑΚΕΛ είναι πολύ κοντά στον υποψήφιο που θα τεθεί απέναντι από τον Κωνσταντίνο Γιορκάτζη και αναμένεται να είναι ο πανεπιστημιακός καθηγητής του ΤΕΠΑΚ Παναγιώτης Σταυρινίδης. Ο κύριος Σταυρινίδης ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κόμμα της Αριστεράς. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, πολύ δύσκολα θα υπάρξει διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στο ΑΚΕΛ και τον υποψήφιο δήμαρχο Στροβόλου Λάζαρο Σαβίδη.